πρώτα απ' όλα, για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εννοείται. Τι περιμένουμε κάθε Παρασκευή να ακούσουμε. Τι θέλουμε πάρα πολύ κάθε Παρασκευή να ακούμε. Την καλημέρα βεβαίως του Παπα Χρήστου μας. Καλημέρα. Καλημέρα, γλυκιά, όμορφη, καλή, χιονισμένη καλημέρα. Αλήθεια, χιόνισε επιτέλους εκεί στη Σαρακίνα. Χιονίζει επιτέλους, ναι. Ναι, γιατί χιονίζει. Όλο κρύο, πολύ κρύο, αλλά δεν είχε χιονίσει μέχρι τώρα. Χιονίζει, ναι, δεν το έχει πιάσει πολύ ακόμη, αλλά έχει αρχίσει να σπρίζει λίγο. Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και περιμέναμε σήμερα τους χειμωνιάτικους μήνες να χιονίσει, μας ήρθε στον ανοιξιάτικο μήνα το χιόνι, ναι, στο Μάρτιο. Και όσο πάει προς το τέλος ο μήνας, σιγά-σιγά. Τι να πούμε πια. Ναι. Και σήμερα, ξέρεις, ελπίδα μου, δεν ξέρω αν το έφτασαν μέχρι εκεί οι φωνές μας των Θεσσαλονικαίων. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί χτες ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στην κατηγορία του. Αλήθεια, ναι, εγώ δεν το ξέρω, ναι, εγώ τώρα ναι, ναι, το ακούω, εδώ οι συνάδελφοι το ξέρανε. Ποδοσφαιρόφιλοι στο ποδόσφαιρο. Πήγε και έπαιξε στη Γάνδη, κέρδισε 2-1, είχε κερδίσει και εδώ 1-0, οπότε έκανε μια ωραία πρόκριση, μας ξενύχτησε, το ευχαριστήκαμε, τραγουδήσαμε. Μπράβο, μπράβο. Πάνω απ' όλα. Και είμαστε χαρούμενοι όλοι, φαντάζομαι και όλοι οι Θεσσαλονίκες, αλλά εντάξει, και όλοι οι φιλοφιλίες. Βεβαίως, αυτό είναι. Μια ελληνική ομάδα τώρα να προκρίνεται, εννοείται ότι χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε όλοι. Ανεξαρτήτως προτίμησης. Ναι. Και φαντάζομαι και τη χαρά τη δικιά σας, Παπα Χρήστο μου. Παπαπά. Ναι, ναι, και των φίλων μου και έγινε χαμός. Χαμός, ναι. Χαμός έγινε. Χαμός. Το ξενυχτήσατε. Με άκουσε όλη η Σαρακίνα και όλο το βουνό τη Σαρακίνα. Φαντάζομαι. Ωραία. Τα ωραία πρέπει να τα χαιρόμαστε. Αλλά και τα δύσκολα και τις αποτυχίες και τις ήττες και αυτές πρέπει να δεχόμαστε. Και να πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει τότε να χανόμαστε τελείως. Έτσι ακριβώς. Γιατί όλα είναι μες στη ζωή. Όλα είναι μες στη ζωή. Βέβαια. Να μάθει ο άνθρωπος να χαίρεται, λέει, πολύ τη χαρά και να ξέρει να παλεύει τη λύπη του, τις δυσκολίες του, τα άλλα πολλά. Και επειδή είμαστε και σε περίοδο που έχει πνευματικό αγώνα, είπα σήμερα να πούμε δυο λόγια για τη Σαρακοστή και για το ότι είναι ευκαιρία η Σαρακοστή, μωρέ, για να κάνουμε κάτι στον εαυτό μας. Κάτι να φτιάξουμε, κάτι να καλλιεργήσουμε, να χτίσουμε λίγο παραπάνω ομορφιές μέσα μας και να είναι και πνευματικές ομορφιές. Και επειδή όλοι το ξέρουμε ότι η Σαρακοστή αυτή είναι πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή τι κάνει η Εκκλησία μας για να φτάσουμε δυνατή και καθαρή πνευματικά στην Μεγάλη Εβδομάδα, καμιά φορά όμως ξεχνάμε, ακόμα και όταν νηστεύουμε και όταν προσπαθούμε και όταν αγωνιζόμαστε, ξεχνάμε όμως το κυριότερο κομμάτι, ότι για να τα κάνει όλα δεκτά η Εκκλησία, ο Θεός μας, για να μας δεχτεί δηλαδή τον αγώνα μας, μία για μένα είναι η προϋπόθεση. Μία είναι η προϋπόθεση. Να νοιαζόμαστε και τον συνάνθρωπο. Να μην τα κάνουμε όλα. Όταν έλεγε ο Γεροπαΐσος, άκου τώρα τι ωραία κουβέντα, και το είδε και στον Άγιον Φιλόχιο το μακρύ αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι όταν λέει προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι πρώτα για τους άλλους. Για τα προβλήματά τους, για την ψυχή τους, για τις οικογένειές τους, για τους δικούς τους, για τους αρρώστους τους, για οτιδήποτε παλεύει ο καθένας, ο διπλανός μας και ο παραδιπλανός μας και όλη η ανθρωπότητα. Να προσεύχεσαι, λέει, για αυτού. Κι αν ξεχάσεις ή δεν προλάβεις να προσευχηθείς για σένα, τότε ο καλός μας ο Θεούλης θα σου δώσει, λέει, και σε ένα διπλάσιο. Γιατί ο Θεούλης μας είναι αγάπη. Και όταν δει αγάπη, λιώνει η καρδούλα του Θεούλη μας. Όταν δει αγάπη ο Θεούλης μας, λιώνει η καρδούλα του. Και ανοίγει την αγκαλιά του και ευλογάει και αγκαλιάζει και μας προστατεύει και μας χαρίζει. Αν όμως έλεγε ο Γεροπαΐσιος,
προσευχηθείς μόνο για σένα, για σένα, και δεν θυμηθείς και δεν νοιαστείς για κανέναν άλλο, τότε ο Θεούλης έχει φύγει και η Παναγιά έχει φύγει και οι Άγιοι δεν μας ακούνε. Να το ξέρουμε αυτό. Πρώτα λοιπόν, ακόμα και τη νηστεία που την είχαν βάλει οι πατέρες, το κύριο λέει νόημα της νηστείας δεν ήταν να νηστέψουμε εμείς από το λαδάκι, από το κρέας, από τα γαλακτοκομικά. Το κύριο λέει νόημα ήταν να φάμε λιτά, γιατί δεν είναι νηστεία μα χρόνο κάθε μέρα γαρίδες και ας το ακούσει και καλά μαλάκια. Που ναι μεν είναι νηστείς, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα. Και δεν είναι για κάθε μέρα, γιατί εκεί πανάκριβα. Σωστό. Η εκκλησία μας λοιπόν τη θέλει τη νηστεία για να μαζεύουμε, λέει, να δίνουμε κάτι και στο φτωχό, να κάνει Πάσχα κι αυτός. Να κάνει και ο φτωχός Πάσχα. Και να μην συνεχίσει ο φτωχός νηστεία. Και εμείς να απλώσουμε τα κατοίκια και τα αρνιά και τα όλα τα άλλα τα φαγιά. Αλλά να έχει κι αυτός. Τότε αν τα κάνουμε και βάλουμε και από πάνω, λέει, λίγο ταπείνωση και λίγο υπομονή και λίγη έτσι ένα δάκρυ προσευχή, τότε θα τα δεχτεί όλα ο Θεός. Πολύ σωστά όλα και πολύ όμορφα. Πολύ σωστά και πολύ όλα όμορφα, παπά Χρήστο μου, τα λες. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, εκνευρίζομαι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω διάφορες κυρίες ή κυρίους που λένε ότι νηστεύουνε. Νηστεύω εγώ, 40 ημέρο κτλ. Και κάθονται σε μια παρέα και σχολιάζουν ή και κρίνουν και κατακρίνουν τον συνάνθρωπό τους και μιλάνε με εμπάθεια και μιλάνε με κακία για τον γείτονά τους ή για τον κάθε άνθρωπο. Πραγματικά αυτό το δεν μπορώ να το βλέπω, δεν μπορώ, το συχαίνω. Ο Άγιος Ιωάννης δεν γίνεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι νηστεία, λέει, να μην τρως κρέας, αλλά να τρως το κρέας του διπλανού σου. Αυτό ακριβώς. Να ξεσκύνεις την καρδιά και την ψυχή του διπλανού σου. Έι, ραμμένο από αυτά, διότι η κατάκριση, για την κατάκριση ο Χριστός μας είπε πολλά και το σπουδαιότερο. Μη κατακρίνετε, λέει, γιατί με όποιο τρόπο κρίνετε, με αυτό θα σας κρίνει και ο Θεός. Θα σας ζυγίσει, λέει, με τα δικά σας τα λόγια. Είπες πολλά για τους άλλους. Έλα τώρα να δούμε και τις δικές σου αμαρτίες. Αν όμως, λέει, σκεπάζουμε και απλά προσευχόμαστε για τις αμαρτίες των άλλων, αλλά δεν τις βγάζουμε τελάλι, τότε μας σκεπάζει και εμάς ο Θεός όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Η κατάκριση είναι μεγάλο πράγμα και έχει καταστρέψει σπίτια, οικογένειες, ζωές ανθρώπων, γιατί συνήθως τι κάνουμε, ακούμε κάτι από κάπου και εμείς του βάζουμε και κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Το ακούει και ο άλλος ή η άλλη, του βάζει και εκεί κάτι παραπάνω. Και δώσ' του παραπάνω και το ψέμα γίνεται τεράστιο και η καταστροφή που μπορεί να προξενήσει μεγάλη. Ακριβώς. Μεγάλη. Γι' αυτό να δούμε τι. Τις δικές μας αμαρτίες, μωρέ. Τις δικές μας αμαρτίες να δούμε. Τις δικές μας. Και έχουμε όλοι αμαρτίες. Αλίμονο. Μην πούμε ότι δεν έχουμε. Νηστεία λοιπόν, προσευχούλα, εκκλησιασμός, έχουμε και άλλες ακολουθίες αυτόν τον καιρό. Έχουμε τις προηγιασμένες, έχουμε τους χαιρετισμούς, έχουμε την Κυριακή, έχουμε τα απόδειπνα, έχουμε τους εσπερινούς. Κάτι μωρέ να κάνουμε για αυτή την ψυχούλα μας, Μην νοιαζόμαστε μόνο να έχουμε το σώμα μας καλά, το πορτοφόλι μας γεμάτο, τα σπίτια μας πολλά. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά, αν δεν έχουμε ψυχή, καρδιά, όμορφη, γεμάτη αρετές, αγάπη και ομορφιές. Έτσι ακριβώς, με απόλυτη προσήλωση και αγάπη σας παρακολουθούμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παπά Χρήστο μου, τι έχει?
Αυτό, εγώ κάνω σήμερα, θα κάνω το απόγευμα νωρίς προηγιασμένη θεία λειτουργία, μετά θα κάνω σε 7 η ώρα, θα κάνω τους χαιρετισμούς. Έχω εξομολόγηση συνέχεια, είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο και εξομολογώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και χαίρομαι. Προσπαθώ να πηγαίνω και σε κανένα καταληκτικό εσπερινό, να ακούω κανένα καλό λόγο και να ακούω και καμιά καλή ομιλία, γιατί προσέξτε κάτι, και εμείς οι παπάδες έχουμε ανάγκη να ακούμε κηρύγματα, να ακούμε ομιλίες, να διαβάζουμε, να κάνουμε. Και προσπαθώ βέβαια να κρατήσω όλη την ιστορία όπως μου την έμαθε όμορφα η γιαγιά μου και να διαβάζω λίγο και από το Ευαγγέλιο και ό,τι άλλο μπορώ. Και φυσικά είμαι εδώ για τον κόσμο μετά. Και μηνύματα και τηλέφωνα και τηλέφωνα. Εννοείται. Και όποιος θέλει να γνωρίσει τον Παπα Χρήστο μας, όποιος θέλει να εξομολογηθεί κοντά του, να πάει στη Σαρακίνα, σε αυτό το όμορφο το μικρό το χωριουδάκι, που το έχουμε μάθει πλέον όλοι, που δεν το γνωρίζαμε. Δεν το γνωρίζαμε βεβαίως και δεν το γνώριζα εγώ καθόλου. Δηλαδή, ερχόμουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ταξίδι, Παπα Χρήστο μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν γνώριζα τα χωριουδάκια που είναι γύρω. Πόσο μάλλον και τη Σαρακίνη. Τώρα την έχω γνωρίσει. Και θέλω τόσο πολύ να επισκεφτώ το χωριουδάκι. Εγώ έχω δύο χωριά, τη Σαρακίνη και τον Άγιο Χαράλαμπο, που είναι συνοικισμό, εδώ δίπλα είναι στο ένα χιλιόμετρο. Και είναι σαν τα χωριά του Πηλίου, με στο καταπράσινο, με όμορφα σπίτια, καθαρός χώρος. Έχω πάει στο Πηλίο, και υπέροχα, πανέμορφο. Έτσι είναι. Είμαστε κι εμείς εδώ. Έτσι είμαστε. Και τώρα φτιάχνουμε όσο μπορούμε και τις εκκλησίες μας μέσα έξω, όμορφες, καθαρές, για να έρχεται ο κόσμος και στις ακολουθίες, αλλά και σε γάμους και σε βαφτίσια, εδώ να δεις τι γίνεται. Γάμι, βαφτίσια, βαφτίσια, γάμι. Ας είμαι χωριό μικρό, έρχεται κόσμος από εδώ και από εκεί. Και βέβαια το χαιρόμαστε και το απολαμβάνουμε και το γλεντάμε. Και έχει και ταβερνάκια μέσα στο δάσος. Ναι. Τι ωραία να κάθεσαι εκεί. Αχ, αυτή η Ελλάδα με τις ομορφιές της. Ναι, ελπιδάκι μου, να πίνεις το κρασάκι κάτω από πλατάνια 30, 40, 50 μέτρα ύψος και να έχει μια δροσούλα ακόμα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που να μην θέλεις να φύγεις από εκεί κι άμα έχεις και καλή παρέα. Έτσι τη ζούμε τη ζωή, όμορφη, όμορφη και ζωντανή. Αχ, γιατί όμορφη είναι η ζωή, όμορφη είναι η ζωή. Να προσέχουμε την ψυχή μας. Να προσέχουμε την ψυχή μας και να ζούμε και τη ζωή μας. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Παπα Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. Σε περιμένουμε και εδώ στην Κύπρο. Θα έρθεις να πω ότι θα είναι εδώ ο Παπα Χρήστος μου πρώτη εβδομάδα που πάμε. Κάπου εκεί πρώτη εβδομάδα Μαΐου. Να μην πω. Είναι λίγο αργότερα. Όχι, θα το κρατήσω ακόμα μυστικό. Είναι μέσα στο Μάιο. Μέσα στο Μάιο θα γίνει χαμός. Θα τον έχουμε και εδώ στο στούντιο, εννοείται ζωντανά. Θα καθίσω μια εβδομάδα στην Κύπρο. Μια εβδομάδα. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Εγώ να δείτε πώς σας περιμένω. Εγώ να δείτε πώς σας περιμένω. Να μου δώσετε την ευλογία σας από κοντά. Να εξομολογηθώ. Να σας πάρω μια αγκαλιά που πραγματικά τον Παπα Χρήστο δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Σας είπα, σας έχω ξαναπεί, έχω ξαναμοιραστεί την ιστορία. Όσο καθυστερεί, τόσο η αγκαλιά θα είναι ατελείωτη. Έτσι ακριβώς. Ναι, από το διαδίκτυο που λέτε. Προχτές ήρθε και πρέπει να σε βρει και μια συνεργάτητά μου. Από αυτούς τους συνεργάτες που τους έχω στην καρδιά μου. Η Άννα μας, η αγαπημένη Άννα μας. Η Ανούλα, ναι. Η Ανούλα. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους, σε όλους εκεί. Να είστε καλά όλοι. Να είμαστε όλοι καλά, καλή Σαρακοστή, για να κάνουμε μετά Πάσχα. Έτσι, το πιο λαμπρό, γλυκό, ζωντανό και γεμάτο στις καρδιές, και στις ζωές μας πάντα. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Να είστε καλά, αγαπημένε μας. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αγαπώ σε Κύπρο. Τους χαιρετισμούς σε όλους, σε όλη την οικογένεια. Φιλώ σε ελπίδα. Εμείς σας αγαπάμε.
σας αγαπάμε, γεια σας. Άμα δεν σε δω, να πάμε κάπου έξω, είναι η